Ο Ιάσον μου γράφει, αφού μου έγραψε για τα άγραφα, το τι θα γίνει σε 10-15 μέρες, θα το πεις εσύ, μου λέει, όταν θα δεις τα πρώτα αποτελέσματα από το όλη χήμα έξω. Δεν θα το πω εγώ. Δεν θα το πω εγώ, Ιάσονα, και μου έδωσε την καλύτερη πάσα να το πει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, ο κύριος Νίκος Πλατανησιώτης. Πρόεδρε μου, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα, και από ό,τι βλέπετε, πέσατε πάνω στην ώρα. Η τηλεφωνική μας επικοινωνία ήρθε πάνω στη στιγμή που ο Ιάσον ρωτάει τι θα γίνει σε 10-15 μέρες με το, κατά τη γνώμη του, όλη χήμα έξω. Εγώ τώρα θα πω, πριν σας δώσω τη σκητάλη να κάνετε την ανάλυση σας την επιστημονική, την ιατρική, θα πω αυτό που ακούω, Ιάσονα, ότι δηλαδή ο εμβολιασμός που είναι σε εξέλιξη, τα self-test που θα γίνονται από αύριο για την έναρξη του δεύτερου μισού, να το πω, της σχολικής χρονιάς, και γίνονται ήδη self-test και στους εργασιακούς χώρους. Αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με την ανοσία, με το τείχος ανοσίας που δημιουργείται λόγω του εκτεταμένου εμβολιασμού, λογικά δεν θα φέρει προβλήματα στις 10-15 μέρες από τώρα, τουλάχιστον μεγαλύτερα από αυτά που έχουμε σήμερα. Τι λέτε, κύριε Πλατανησιώτη? Θα εργαστώ όλοι έξω, το είχαμε και πριν από ότι είχα λάρρωστο μέτωπο, ναι. Έτσι μην γελιόμαστε. Βλέπαμε τι γινόταν σε καθημερινή βάση, στις πλατείες, στους δρόμους, παντού. Απέναντίας ίσως να είναι και καλύτερα, γιατί στα μαγαζιά έξω είναι σε εξωτερικούς χώρους. Με την προσοχή, λίγα άτομα σε κάθε τραπέζι, με τις αποστάσεις που πρέπει. Ναι. Όχι 30 άτομα γύρω από ένα πακάκι, όπως είδαμε συνεχόμενες εικόνες προηγούμενες εβδομάδες και ημέρες. Mm. Άρα, γιατί να τρομοκρατηθούμε αυτή την εικόνα, όταν βλέπαμε τον κόσμο να κυκλοφορεί και ειδικά την νεολαία? Αν σκεφτούμε μάλιστα που είπατε πολύ σωστά πριν, ότι οι εμβολιασμοί προχωράνε πολύ γρήγορα. Ναι, ναι. Έχω κλείσει και εγώ για 18 Μαΐου, ανήμερα των γενεθλίων μου. Έχω κλείσει 18 Μαΐου και θα φωνάξω, κύριε Πλατανησιώτη, γιατί είμαι και 51 ετών τότε ακριβώς. 18 Μαΐου με το εμβόλιο στο μπράτσο θα φωνάξω, θα έχω δικαίωμα, τουλάχιστον όσον αφορά την COVID-19, αθάνατος. Αθάνατος! Προσέξτε, μόνο σαν αφορά την κόπη. Από όλο πληρωθούν οι φάσεις του εμβολίου, ανάλογα με το οποίο κάνετε, έτσι. Ναι, εγώ κάνω το Pfizer, κάνω. Καλό είναι, τι λέτε. Να πάω ή να μην πάω? Εξαιρετικά, βέβαια, για να πούμε αυτού ψηλευτερία και αθάνατος, θα πρέπει να περάσουν 3 εβδομάδες μέχρι τη δεύτερη δόση. Σωστά, την έχουμε κλείσει. Αυτό, ναι, ναι. Και άλλη μία εβδομάδα μετά τη δεύτερη δόση για να πούμε αθάνατος. Μάλιστα, κατάλαβα. Γιατί δυστυχώς έχουμε δει πάρα πολύ κόσμο να κάνει την πρώτη δόση, να χαλαρώνει και να κολλάει πριν προλάβει να κάνει ανοσία. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, mm. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, είπαμε για τα μαγαζιά, έτσι και ο κόσμος ήταν έξω. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, βλέπουμε όμως ότι επειδή ανοίξαν επιτέλους και οι άλλες ηλικίες, και αν θυμόσαστε και μαζί το λέγαμε ότι πρέπει να ανοίξουν εδώ και 2 μήνες, είδαμε με πόση μεγάλη προσέλευση υπήρχαν στις ηλικίες 30-40-50. Δίνουν ισχυρό μήνυμα, ναι. Δυνατό μήνυμα είναι οι νέοι 30-40 χρόνια. Έτσι, γιατί χρειάζεται επιτέλους να νιώσω όλη την ελευθερία. Ας πούμε, εγώ που έχω εμβολιαστεί, έχω κάνει και τις 2 δόσεις και είμαι πλήρης αντισωμάτων, νιώθω πραγματικά αυτή την ελευθερία και θα νιώσουμε όλοι σαν τρόπο. Ωραία, ερώτηση πάνω σε αυτό που λέτε, κύριε Πλατανησιώτη. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, μου λέει ο Αθανάσιος Φαραζής. Γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα. Πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ. Δεν μπορώ να φανταστώ, δηλαδή, πού είστε, είσαστε σπίτι, δεν είσαστε στις παραλίες, ρε παιδιά. Εγώ, αν δεν είχα εκπομπή, θα ήμουν στην παραλία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Εγώ εμβολιάζομαι στο Μέγα Ξηφασκίας Ελληνικού σε 9 ημέρες. Μετά θα μπορώ να πηγαίνω ελεύθερα εστίαση. Φυσικά και θα μπορεί να πηγαίνει ελεύθερα εστίαση. Καλά, πάντα χρειάζεται η προσοχή, βέβαια, γιατί και δεν είναι εντελώς ελεύθερα, έτσι δεν είναι? Ελεύθερα από τη στιγμή που θα ολοκληρώσει όλες τις φάσεις του εμβολιασμού και θα ακολουθήσει τις οδηγίες του κάθε εμβολίου για το πότε θα θεωρείται πλήρως νοσοποιημένος. Ελεύθερα όμως, αυτό πάντα θα πρέπει να κρατάει απόσταση από κάποιον ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί. Αυτός που έχει εμβολιαστεί και έχει αποκτήσει ανοσία, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο και να νοσήσει, αλλά κυρίως να μεταδώσει. Είναι δύσκολο να μεταδώσει? Είναι πάρα πολύ απλά. Από τη στιγμή που έχει ανοσία, ακόμα και αν είσαι σε επαφή με κάποιον ο οποίος νοσεί, ναι, και μπει ο ιός στον οργανισμό σου, τα αντισώματα τα οποία θα αρχίσουν να δημιουργεί μέσα θα τον καταστρέψουν. Θα τον καταστρέψουν, γιατρέ, θα τον καταστρέψουν. Έτσι. Άρα αυτό το λέω πολύ απλά. Αυτό λοιπόν θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην αναπτύξει οικό φορτίο υψηλό, ώστε να το μεταδώσει κάποιον άλλο. Μάλιστα. Αυτά όμως το είπατε και πριν, αφού κάνει και το δεύτερο εμβόλιο και περάσει και μία εβδομάδα. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση στο Pfizer. Έτσι, στο Moderna, παραδείγματος χάρη, είναι 4 εβδομάδες ή μία εβδομάδα. Στο Moderna με την πρώτη δόση, γιατί μετά η άλλη αργεί να γίνει. Στο Moderna μετά. Συγγνώμη, στο AstraZeneca αργεί να γίνει. Τι γίνεται εκεί πέρα. Στο AstraZeneca αποκτάς μια ικανοποιητική ανοσία. Από τον πρώτο, από την πρώτη δόση. Όχι, μετά από να περάσουν τουλάχιστον 2 εβδομάδες, έχει αρχίσει να λειτουργεί το εμβόλιο σου. Μάλιστα, μετά από 2 εβδομάδες. Περίπου 3 και αν νοσήσεις, θα είναι πολύ ελαφριά στο ακροκοριολόγημα. Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Και στο Moderna. Στο Moderna είναι 4 εβδομάδες, είναι 1 εβδομάδα μετά για να αποκτήσεις ικανοποιητική ανοσία. Και, ναι, και το και το μονοδοσικό, το Johnson & Johnson, που βλέπω ότι το κάνουν πολύ και το ανεβάζουν τώρα τελευταία. Έτσι, το Johnson τώρα μόλις έχει έρθει στη χώρα, θέλει και αυτό μερικές εβδομάδες για να αποκτήσει περίπου 1 μήνα για να πεις ότι νιώθεις καλά της αποκτήσης. Άρα, συμπέρασμα, όποιο και να κάνουμε, 1 μήνα θέλουμε για να αποκτήσουμε μια κάποιου τύπου ανοσία. Δεν διαφέρει κάποιο, δεν είναι καλύτερο κάποιος προς την ανοσία. Εντάξει, καλύτερο θεωρούνται σίγουρα τα mRNA ως προς το ποσοστά ανοσίας, αλλά τα mRNA, δηλαδή τις Pfizer και τη Moderna, κάνουν πιο ψηλά ποσοστά ανοσίας. Μάλιστα, τα κάνουν. Βέβαια, το καλύτερο εμβόλιο είναι το πιο γρήγορο. Mm-hmm. Όποιο γράψει πιο γρήγορα, τόσο πιο γρήγορα θα μπει και εσύ ένα τουβλάκι στο τείχος ανοσίας το οποίο δημιουργεί η χώρα αυτή. Και βέβαια από τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, το είπε και ο υπουργός ο κ. Κικίλιας, ανοίγουν τα εμβόλια όλα, έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια. Οπότε θα μπορείς να κάνει να έχεις και επιλογή. Μπράβο. Γιατί πλέον θα έχουμε πληθώρα εμβολίων, μέχρι τώρα ερχόντουσαν όχι μόνο στη χώρα μας, όλη την Ευρώπη, αλλά και στα γονόμετρα τα εμβόλια. Από τη στιγμή που θα έχουμε πληθώρα εμβολίων στη χώρα, νομίζω θα έχεις και τη δυνατότητα επιλογής. Ωραία. Τι άλλο, ανοίγουν τα σχολεία, σας ανησυχεί κάτι εκεί πέρα, κύριε Πλατανησιώτη? Εντάξει, τα σχολεία, απλά επειδή έχουμε τώρα την Βρετανική μετάλλαξη. Για θυμόστε, πέρα στη τέτοια εποχή τα παιδιά δεν νοσούσαν, δεν κολούσαν, δεν είχαμε τίποτα. Η Βρετανική μετάλλαξη όμως που έχει κυριαρχεί στη χώρα μας νοσίζει πολύ πιο εύκολα τα παιδιά, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή με τα self-test να γίνονται, γιατί να γίνονται σωστά. Κάθε θετικό που βρίσκεται και επιβεβαιώνεται με μοριακό ή με ένα καλό rapid, έτσι, είναι ένα σπάσιμο του κρίκου της αλυσίδας μετάβασης. Και επίσης ανοίγουν και τα φροντιστήρια, βέβαια, έτσι, δηλαδή, και εκεί θέλει προσοχή με τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Γιατί τα παιδιά αυτά, και να τα προστατεύσουμε λίγο αυτά τα παιδιά, είναι και ο γιος μου στην ηλικία της τρίτης λυκείου και θα δώσει εξετάσεις πανελλαδικές. Πρέπει όλοι αυτά τα παιδιά να τα προστατεύσουμε, γιατί ουέ και αλίμονο, αν κάποιο παιδί κολλήσει λίγο πριν τις εξετάσεις, μετά πάει Σεπτέμβριο και περνάει διπλή αγωνία. Θα είναι σαν να περάσει 10 χρόνια αγωνίας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και τα ίδια τα παιδιά από μάθος τη συγκεκριμένη τάξη, συγκεκριμένη ηλικία, θα είναι πολύ, πολύ προσεκτική. Ωραία. Κύριε Πλατανησιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Πλατανησιώτη. Ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, ο κύριος Νίκος Πλατανησιώτης.